Capital Control σταμάτησε τις φορολογικές δηλώσεις σήμερα. Κανένας φορολογούμενος δεν προσήρθε στο λογιστή ώστε να δώσει εντολή για να καταθέσει τη φορολογική του δήλωση. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από κανένα φορολογούμενο, τουλάχιστον για το όσο αφορά περιορισμένη γκάμα συναδέλφων φοροτεχνών, να υποβάλουν δηλώσεις. Διότι αυτή η αναστολή σημαίνει ότι, παράδειγμα για τις εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα, αν υποβληθεί σήμερα η δήλωση, αύριο πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Βεβαίως δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα αυτό. Πρέπει όμως να πούμε εδώ ότι με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ληξιπρόθεσμα χρέη για σήμερα και αύριο 30 του μήνα προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προς τις ελληνικές τράπεζες για δάνεια, μεταφέρονται, αναστέλλονται, παγώνουν, για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα, μέχρι και την 6η Ιουλίου. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις αν κάποιος δεν πληρώσει τη ρύθμισή του, γιατί δεν μπορεί, και πρέπει να πω ότι πολλοί θα βρουν ευκαιρία και θα εκμεταλλευτούν το σύστημα να μην πληρώσουν ενώ μπορούν. Έχουν πάει για εντολή και οικονομική δυνατότητα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το διάστημα των 6 ημερών είναι απόλυτα και απίστευτα χαμένο όσον αφορά την οικονομία και τα εισπρακτικά του Υπουργείου Οικονομικών. Ελπίζω ότι η σύνεση θα επικρατήσει, κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, με όσα διαμείβονται. Τα κινήματα των λαών της Ευρώπης προς την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, συνεχώς βαίνουν αυξητικά και οι πιέσεις που θα ασκηθούν θα είναι και προς την ελληνική πλευρά να υπάρξει νουνέχεια, να υπάρχει δηλαδή συνένεση στο ότι θα πρέπει να εξευρεθεί λύση. Κανένας δεν επιθυμεί την έξοδο από την Ευρώπη ή το ευρώ, και βεβαίως πρέπει να προσθέσω και πολιτικά ότι η αναζήτηση άλλων οικονομιών εκτός της Ευρώπης, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία δήλωση από χθες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το κλείσιμο των τραπεζών, ούτε από την Ρωσία, ούτε από την Κίνα. Αντίθετα, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αναζήτηση λύσεων με εκβιαστικά διλήμματα από την πλευρά της Ευρώπης, του Δυνατού και της Αμερικής.